μετά τα Σκόπια και η Βουλγαρία δένεται ενεργειακά με την Ελλάδα. Πρωταγωνιστής των εξελίξεων, η χώρα μας στα Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Βουλγαρίας και της Ελλάδας λοιπόν συζήτησαν θέματα διμερείς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα με έμφαση στη μείωση της εξάρτησής τους από το ρωσικό αέριο μέσω της ταχείας ολοκλήρωσης ενός βασικού δικτύου διασύνδεσης φυσικού αερίου που συνδέει τις γειτονικές χώρες, επισημαίνει διεθνές μέσο μαζικής ενημέρωσης, αναφέροντας ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τη Βουλγαρία μετά τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, συναντήθηκε με τον Βούλγαρο ομόλογό του Κύρλι Πέτκοφ και τον πρόεδρο της χώρας Ρούμεν Ράντεφ. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας για την Βουλγαρία και την Ελλάδα και οι δύο χώρες έχουν ήδη συμφωνήσει να το ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό, σημείωσε ο Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση. Η διασύνδεση είναι σημαντική για τη Βουλγαρία γιατί θα σηματοδοτούσε την πρώτη διάρρηξη του ρωσικού μονοπωλίου στη βουλγαρική αγορά φυσικού αερίου. Θα συνδέεται με έναν αγωγό που διοχετεύει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν από την Ελλάδα στην Ιταλία. Η Βουλγαρία έχει ήδη μία συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για την εισαγωγή ετησίως 1 δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ή σχεδόν το 1/3 της κατανάλωσής της. Μιλώντας για τις πιθανότητες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ο Μητσοτάκης είπε ότι η Αθήνα τάσεται υπέρ της επίσημης έναρξης των συνομιλιών με τα Σκόπια και την Αλβανία το συντομότερο δυνατό υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους. Η ένταξη των Σκοπίων έχει καθυστερήσει λόγω των βουλγαρικών απαιτήσεων και δεδομένου ότι η πορεία των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται, η Αλβανία καθυστερεί επίσης. Ο Μητσοτάκης κάλεσε επίσης την Τουρκία να τερματίσει τις προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αν θέλει να εξομαλύνει τις διμερείς σχέσεις και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις προκλήσεις για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, λόγω της μεταναστευτικής πίεσης, ο Μητσοτάκης είπε ότι τα εξωτερικά του σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και οι δύο χώρες προστατεύουν τα σύνορα αποτελεσματικά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, είπε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.